Από έλεγχο τέθηκε πριν προλάβει να πάρει απειλητικές διαστάσεις η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο καλέ του Δημοτήχου. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η φωτιά έκαψε κυρίως χαμηλή βράστηση, ενώ τα αίτια δεν έχουν προσδιοριστεί με ακρίβεια και ερευνώνται από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ο Δήμαρχος Δημοτήχου ευχαρίστησε την πυροσβεστική υπηρεσία που πρόλαβε το κακό. Σημαντικό είναι ότι καμία ζημιά δεν προκλήθηκε, καθώς έκαψε κυρίως χαμηλή βλάστηση. Το μέγεθος της φωτιάς σε συνάρτηση με την άμεση ανταπόκριση της πυροσβεστικής έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον έλεγχο και την αποτροπή της εξάπλωσής της. Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι της ελληνικής αστυνομίας σε ολόκληρη την χώρα για την αποφυγή της διάδοσης και του περιορισμού του κορονοϊού. Έτσι, στο πλαίσιο των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο, δηλαδή την Δευτέρα 10 Αυγούστου, επιβλήθηκαν σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια 59.211 παραβάσεις. 132 ήταν οι παραβάσεις για την μη χρήση μάσκας και την μη τήρηση της προβλεπόμενης απόστασης και επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των 150 ευρώ. 18 από αυτές τις παραβάσεις στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για ένα ακόμα 24ωρο.